Απέδωσαν τελικά οι συνομιλίες, έστω και με την παρουσία διαμεσολαβητή από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διατησίας, καθώς μεταξύ ξενοδόχων και ξενοδοχών υπαλλήλων, με φόντο την υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης, βγήκε λευκός καπνός και εργοδότες με εργαζόμενους συμφώνησαν επί των συμβάσεων για μία διετία. Το σημαντικότερο είναι ότι πάμε με ρυθμισμένους όρους αμοιβής και εργασίας στη νέα τουριστική περίοδο και υπογράψαμε αυτή την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Θέλουμε να έχουμε. Να τα έχουμε καλά με τους ξενοδοχοπαλλήλους. Βέβαια είναι δύσκολες χρονιές για μας. Μην ξεχνάτε ότι τα επιτόκια έχουν ανέβει πάρα πολύ. Το ευρωπαϊκό επιτόκιο είναι 3,5% εκεί που ήταν στο 0,25%. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο κλάδο μας, αλλά θέλουμε να υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Οι αυξήσεις κλείδωσαν στο 12% σε βάθος διετίας, 7% φέτος και 5% για το 2024, που σημαίνει ότι για την κατηγορία Α των εργαζομένων, όπως υπάλληλοι υποδοχής, μάγειρες και αποθηκάροι, ο μισθός χωρίς τα επιδόματα από 865 ευρώ μεικτά το 2022 θα ανέλθει στα 925,55 ευρώ μεικτά το 2023 και στα 971 ευρώ επίσης μεικτά το 2024. Αυξάνεται το επίδομα προϋπηρεσίας. Μέσα από τη σύμβαση δίνουμε απορρέει και το δικαίωμα ότι θα κάνουμε κοινές ενέργειες μαζί με τους ξενοδόχους που το σώστε αυτή η σύμβαση να κηρυχτεί γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους που το σώστε να υπάρχει ισονομία όσον αφορά τους μισθούς των εργαζομένων αλλά και να μην υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο εργασιακός κλάδος πρέπει να ανταμειχθεί ανάλογα γιατί συμπορευόμαστε μαζί έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον τουρισμό ψηλά. Από τα σημεία τα οποία επισήμαναν οι εργαζόμενοι ήταν το ότι εντάχθηκαν και νέες ειδικότητες, όπως υπάλληλοι κρατήσεων και συντηρητές, ενώ και στο κομμάτι της πλήρους σίτησης μέσα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εργάζονται, αυτό θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους με 3%, ενώ για την στέγαση στις περιπτώσεις που τους παραχωρούνται δωμάτια 9%. Ο εργοδότης πρέπει να μεταφέρει τους εργαζόμενους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο εργασίας τους με δικά του μέσα, διαφορετικά πρέπει να πληρώνει το αντίτιμο εισιτηρίο του ΧΤΕΛ. Ως το κύριο λιθαράκι για την ορθή συνεργασία εν ώψη της τουριστικής σεζόν έκανε λόγο ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων που πάντως διευκρίνησε ότι αυτή τη σύμβαση άμεσα θα πρέπει να την κηρύξει υποχρεωτική το Υπουργείο καθώς οι ίδιοι επιθυμούν στην πράξη την εφαρμογή της και όχι με πρόσχημα ότι δεν είναι υποχρεωμένοι ξενοδόχοι να λειτουργούν κατά το δοκούν στις αμοιβές των εργαζομένων τους. Μπήκε το πρώτο λιθαράκι, από εκεί και μετά πρέπει να στελεχωθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί που το σώστε να ελέγχουν τις επιχειρήσεις, να τηρηθεί η εργατική νομοθεσία, να τηρηθεί αυτή η σύμβαση. Πρέπει όμως το βασικότερο ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να κηρύξει άμεσα όλες τις συμβάσεις που υπογράφονται ως γενικώς υποχρεωτικές.